Να πάω να συναντήσω μια πολύ όμορφη, πάρα πολύ γλυκιά μανούλα που είναι η σημερινή μας τηλεθεάτρια που θα μαζί. Είπατε θα γίνεις μάνα, δεν ξέρω. Πάνε μπας και λοιπόν, συγγνώμη. Κωνσταντίνα Λοΐζο, καλησπέρα. Γεια σου, Ελένη. Μου, τι κάνεις. Πώς είσαι. Ξέφυγε στην ερώτηση, εντάξει. Ξέφυγα. Ξέρω πότε να αποχωρώ. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα μας είναι το σημερινό μας. Η σημερινή μας κυρία που θα μας δείξει τι φτιάχνεις μόνη σου. Και θέλω να μου πεις, φτιάχνεις πραγματάκια υπέροχα και καταπληκτικά. Α, να σας πω αρχικά ότι η Κωνσταντίνα έστειλες μήνυμα. Ναι, βέβαια. Όπως είδες, πες μας. Τι σκέφτηκες. Έστειλα μήνυμα. Σκέφτηκα να έρθω να σας δείξω την ιδέα μου, το τι κάνω. Έτσι, έστειλα μήνυμα, επικοινωνήσατε μαζί μου. Και ήρθα εδώ σήμερα. Και έτσι, εδώ. Εδώ. Όταν το πρώτο άκουσες, πώς σου φάνηκε σαν ιδέα. Εννοείς το να έρθω εδώ. Ναι. Λίγο με τρόμαξε. Μετά είδα ότι περνάτε πολύ καλά, γελάτε πολύ. Και τώρα που ήρθες, είπες μπράβο, το έκανα και το έκανα. Ηρέμησα, καλά έκανα. Τέλεια. Άρα είδατε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά και περιμένουμε και εσάς, γιατί κάθε Παρασκευή είναι η ώρα σας. Κωνσταντίνα, μου πες μας λίγο τι κάνεις και τι είναι όλα αυτά που θα δούμε. Λοιπόν, να σου πω καταρχήν ότι έχω τη σελίδα μου στο Facebook που είναι το Babylicious, είναι το όνομα της εταιρείας. Εκεί πέρα φτιάχνουμε έτσι όμορφα χρηστικά και έξυπνα δωράκια προορισμένα για τους μικρούς μας φίλους. Είναι διάφορες κατασκευές, χρησιμοποιούμε πάνες και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται μια νέα μανούλα, πετσέτες, εντονάκια, μπιμπερό, κουκλάκια, τα πάντα, ρουχάκια. Καταρχάς έχεις δύο παιδάκια εσύ, όπως μου είπες το ένα. Έχω 1,5. Δύο παιδάκια, ναι. Έχω ένα baby 1,5, τον Κωνσταντίνο και τη Ζόλα που είναι 7. Η Ζόλα που είναι 7. Ξεκίνησες να το κάνεις όταν ήρθε στη ζωή το πρώτο σου παιδί. Κάπως έτσι, ξεκίνησες. Όταν ήρθε το δεύτερο παιδί. Το δεύτερο. Και μου έκανε μία ξαδέλφη μου έτσι που δεν μένει στη Θεσσαλονίκη, ένα δωράκι, μία τουρτίτσα. Mm-hmm. Με πάνες. Με πάνες. Ήξερα ότι είναι συνηθισμένο κυρίως στο εξωτερικό. Το κάνουν έτσι πολύ σε γεννήσεις, δωράκι. Κάνουν αυτά στο εξωτερικό τα baby shower που λένε. Αυτά. Ναι. Που πηγαίνουν οι φίλες της μαμάς διάφορα. Έτσι κάνουν πάρτι και πηγαίνουν διάφορα τέτοια, ναι, ναι. Η ιδέα ήταν από εκεί και μετά λίγο το αναπτύξαμε, βάλαμε τις δικές μας έτσι ιδέες, μας ήρθαν καινούργιες εμπνεύσεις. Εμείς βλέπουμε έτσι, όσο τα λέμε, τι υπέροχα μας έχεις φέρει και τα οποία είναι πάρα πολύ ξεχωριστά. Τώρα δείτε εδώ πέρα, μοιάζει σαν τούρτα. Ναι. Κωνσταντινά. Μοιάζει σαν τούρτα, αλλά δεν είναι. Αυτό συγκεκριμένα που έπιασες, το έχουμε φέρει σήμερα για να το χαρίσουμε κιόλας. Πάρα πολύ ωραίο, αυτό είναι καταπληκτικό. Σε έναν φίλο ή φίλη, ναι. Είναι προορισμένο για νεογέννητο κοριτσάκι. Άρα λοιπόν μην χάνετε ούτε στιγμή, γιατί περιμένουμε το πρώτο μηνυματάκι που θα γράψετε στο κορ και νο. Θα γράψετε τη λέξη πάνω, θα κάνετε μια αποστολή στο 54991 και το πρώτο μηνυματάκι που θα μας έρθει θα είναι και το τυχερό για να κερδίσει αυτό το καταπληκτικό δώρο, το οποίο είναι πάρα πολύ χρηστικό, γιατί έχει τώρα μια φίλη η οποία έχει γεννήσει ή έχει γενέθλια το παιδάκι της στα πρώτα του χρόνια. Στα πρώτα του γενέθλια, στη βάφτιση επίσης. Στη βάφτιση. Και είναι όλα πάνω, έχει καλτσούλες, έχει τα. Έχει ένα φορμάκι εξόδου, τις πάνες, έχει δύο πετσετούλες προσώπου, ένα κοκαλάκι, τα καλτσάκια και το διακοσμητικό, το ζαχαρένιο, το σπιτάκι. Πάρα πολύ χρηστικό. Κωνσταντίνα μου, εσύ πριν ξεκινήσεις και έχεις όλες αυτές τις υπέροχες ιδέες, δείτε και εδώ τι καταπληκτικό είναι αυτό για ένα κοριτσάκι, παιδιά. Αυτό είναι έτσι για μεγαλύτερη ηλικία, να πούμε. Είναι για μια πριγκίπισσα εκεί που έχει τα γενέθλιά της σε λίγες μέρες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι έχεις βάλει μέσα. Έχει περίπου 60 πάνες, ένα σεντονάκι σετ, μία πετσετούλα. Μία μικρότερη πετσετούλα προσώπου, το καθρεφτάκι, την τζαντούλα της, ένα ημερολόγιο, τις πέρλες έτσι για να μην κλέβει της μαμάς. Εντάξει, Κωνσταντίνα, είναι πραγματικά καταπληκτικά. Πριν ξεκινήσεις να ασχολείσαι με όλα αυτά που είναι και πολύ δημιουργικά. Ποια είναι η ασχολία σου. Κοίτα, έχω δουλέψει γενικά σε διάφορα πράγματα, αλλά επειδή δεν μπορώ να κάθομαι και πολύ στο σπίτι και επειδή τώρα λόγω του μικρού δεν μπορούσα να δουλέψω, σκέφτηκα αυτό. Όπως τι, πες μου κάτι με το οποίο ασχολιώσουν πριν. Πολίτρια, σε γραφείο, διάφορες δουλειές έχω κάνει. Αυτό σ' αρέσει φαντάζομαι πολύ περισσότερο. Είναι πιο δημιουργικό. Πόση ώρα σου παίρνει, ας πούμε, όταν λες θέλω να κάνω μία. Αναλόγως. Αν κάνουμε, ας πούμε, ένα τέτοιο διπιτζουράκι που είναι δύο πετσετούλες και ένα κουταλάκι. Δες τώρα τι ωραίο είναι. 5 λεπτά ούτε. Δες τώρα τι τέλειο είναι αυτό. Δεν είναι πανέμορφο. Είναι κουτάλι μέσα και έχει. Είναι ένα κουταλάκι φαγητού, ναι, με την πετσετούλα. Αυτό θέλει και πάρα πολύ φαντασία. Γι' αυτό σου λέω, έτσι ξεκίνησε η ιδέα η κεντρική και μετά σιγά σιγά σου έρχονται πραγματάκια. Μπράβο σου, Κωνσταντίνα μου, χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ. Καλά, Ελένη. Σε λίγο θα δούμε και ποια είναι η τυχερή κυρία, μάλλον θεωρώ εγώ. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να είναι κύριος. Ο οποίος θα κερδίσει το καταπληκτικό σου δώρο να συνεχίσει να κάνει τέτοια υπέροχα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που ήσουν εδώ σήμερα. Να είστε καλά.